Καλημέρα κύριε Στεφανάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας καλέσαμε, θέλουμε να ακούσουμε την άποψη που υπάρχει σε εσάς όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ελεύθερους επαγγελματίες, το ζήτημα της φοροδιαφυγής, τις αποφάσεις κυβερνητικές για την αντιμετώπιση της με τον τρόπο με τον οποίο τον αποφάσισε η κυβέρνηση. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, θα αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι απαράδεκτο το ότι η κυβέρνηση τόλμησε για άλλη μια φορά, το έχει ξανακάνει και αυτή και άλλες προηγούμενες, να αξιοποιήσει το λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό για να περάσει το νομοσχέδιο. Μάλλον κυρίως για να στηριχθεί το νομοσχέδιο από ένα μέρος της κοινωνίας. Λέγοντας ότι οι μισθωτοί φορολογούνται περισσότερο από τη φοροδιαφυγή, λόγω της φοροδιαφυγής των απασχολούμενων. Χωρίς να λέει βέβαια κουβέντα για τη μεγάλη φυγή των φοροαπαλλαγών, η οποία πλέον είναι νόμιμη με αποφάσεις των κυβερνήσεων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτών δηλαδή που έχουν όλο το μεγάλο κομμάτι της πίτας και εμείς οι υπόλοιποι που παράγουμε τον πλούτο είμαστε στον άσο, στην κυριολεξία. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά λέει η κυβέρνηση ότι πολλοί εργοδότες δηλώνουν λιγότερα από τους εργαζομένους τους, οπότε αυτό δεν μπορεί να είναι δυνατό. Ναι, εντάξει, όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση εμείς τα ακούμε βερεσέ. Γιατί ο στόχος του νομοσχεδίου δεν είναι αυτός κατά τη γνώμη μας. Αλλά υπάρχουν καταρχήν πολλοί εργαζόμενοι, πλέον είναι χιλιάδες με αποφάσεις των κυβερνήσεων, οι οποίοι δουλεύουν με μπλοκάκι. Και μετά που θα περάσουν τα 3 χρόνια που λέει ότι δεν θα τους φορολογήσει τώρα, θα αρχίσουν να φορολογούνται ως επιχειρηματίες, ως αυταπασχολούμενοι. Οι διανομής, ας πούμε, που δουλεύουν στις πλατφόρμες αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους 4.000, στις 2 μεγάλες πλατφόρμες της Ελλάδας. Ναι. Είναι με μπλοκάκι. Κύριε Στεφανάκη, σε λίγα χρόνια. Ναι, θα υπαχθούν και αυτοί προφανώς με τα μέτρα τα. Και αυτοί σε αυτό. Αυτοί τι είναι, φοροφυγάδες. Να σας ρωτήσω κάτι. Όμως είναι εντυπωσιακό το γεγονός. Δεν θα διαφωνήσω ότι το μεγάλο κομμάτι που υπάρχει ενδεχομένως να μην το ακουμπάνε οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Ενώ αυτοί που έχουν το μεγάλο πλούτο, ας πούμε. Αλλά με όσους μιλήσαμε από ανθρώπους των κατηγοριών των ελεύθερων επαγγελματιών, όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς ξαναλέμε ότι η ίδια η επιχειρηματολογία περί φοροδιαφυγής πρέπει να αντιστραφεί. Πρέπει να αντιστραφεί και να στραφεί στους μικρούς, στους λίγους, οι οποίοι είναι μεγάλοι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το 95% επίσημα με βάση τα στοιχεία των φόρων που πληρώνουν, που εισπράττει το κράτος και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες, είναι από το λαό, από τους εργαζόμενους και τους αυταπασχολούμενους, τους μικρούς αγρότες, τους φτωχούς αγρότες, και το 5% μόνο είναι από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το 5%. Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν πάει να αλλάξει. Αυτό δεν πάει να αλλάξει τώρα. Αυτό δεν είναι η λογική της. Ότι σου λέει ότι από τη στιγμή που έχουμε... Δεν πάει αυτό. Γιατί δεν αυξάνει τη φορολογία στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους μικρούς αυταπασχολούμενους την αυξάνει και στους εργαζόμενους. Και μάλιστα δεν καταργεί και τους έμεσους πόρους που πληρώνουμε καθημερινά, που μας έλεγε ότι θα τους καταργήσει κιόλας. Όχι τον ΕΝΦΙΑ, όχι το ΦΠΑ και μια σειρά άλλους πόρους. Σε συνθήκες τεράστιας ακρίβειας που μας λέγανε ότι θα απελευθερωθεί η ενέργεια, θα πουληθεί η ΔΕΗ και θα έχουμε φτηνό ρεύμα και δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει τώρα, από το κίτρινο, από το πορτοκαλί, από το κόκκινο, θα μας έρθει ο νέος λογαριασμός. Κύριε Στεφανάκη, κάθε φορά που έρχεται. Και τώρα θα πρέπει να προσλάβουμε και πόσους να είναι. Ειδικούς να μας εξηγούν τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Δεν σας ικανοποιεί το γεγονός ότι τουλάχιστον έγινε μαχητό για όλους το τεκμήριο? Όχι, ξαναλέω, δεν μας ικανοποιεί αυτό, γιατί εμείς διεκδικούμε αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, είναι κοινό αίτημα με τους αυταπασχολούμενους, οι οποίοι δουλεύουν και αυτοί από το πρωί μέχρι το βράδυ για να παίρνουν ένα μεροκάματο σε αυτές τις συνθήκες. Τα 12.000 ευρώ είναι το βασικό μας αίτημα, το κατώτατο που μπορεί να υπάρξει ως αφορολόγητο για το φτωχό λαό, τους εργαζόμενους, και να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Και μάλιστα πρέπει να συνδυαστεί με διάφορα άλλα μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν. Δηλαδή, επιδόματα ενοικίου που πρέπει να επανέλθουν. Μέτρα για την ακρίβεια κατάρρευση του ΦΠΑ σε είδη πλατεία κατανάλωση, λαϊκή κατανάλωση. Μείωση του ρεύματος.
μέτρα για να μην πληστηριάζονται τα σπίτια των ατόμων. Και μάλιστα τώρα ήρθε και καινούριο νομοσχέδιο, τροπολογία, που δίνει τη δυνατότητα στους signers, πώς τους λένε αυτούς, τους ειδικούς. Στους servicers. Στους servicers μαζί με τα funds να μπορούν να πηγαίνουν και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, όχι μόνο δηλαδή, τα πιστοποιημένα τράπεζες εδώ και αλλού, για να μας πάρουν τα σπίτια. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν εμείς στις 15 του Δεκέμβρη, πολλά συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, θα οργανώσουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 7 η ώρα. Όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, τον καλούμε να κατέβει. Αυτά είναι τα κοινά μας ζητήματα μαζί με τους αυταποσχολούμενους. Και μάλιστα ξαναλέω, όχι μόνο τους αυταποσχολούμενους, μαζί με τους εργαζόμενους με μπλοκάκι. Γιατί είναι χιλιάδες πλέον αυτοί που δουλεύουν με εξαρτημένη εργασία. Άρα λοιπόν κάνετε συγκέντρωση τη διαμαρτυρία 15 Δεκέμβρη. 15 Δεκέμβρη. 15 Δεκέμβρη, φτάνω στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.